τρεις μέρες στα μπλόκα, τον αγώνα που δώσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, τη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τους συναρμόδιους υπουργούς και την απαξίωση που λάβαμε από τη μεριά της κυβέρνησης σαν πρωτογενής τομέας. Συγκλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία πήρε απόφαση στα πλαίσια νέων μορφών αγώνα και άλλων μορφών κινητοποιήσεων να κάνουμε ένα πανελλαδικό παναγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 1 το μεσημέρι στην πλατεία Βάθης έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το αγροτικό κίνημα πρωτογενής τομέας είναι σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Το μέλλον προβλέπεται δυσίωνο. Θα πρέπει ο κάθε αγρότης και ο κάθε κτηνοτρόφος να αναλάβει τις ευθύνες του, να αφήσει στην άκρη ό,τι ανασφάλειες είχε για οποιαδήποτε μορφή αγώνα και όλοι μαζί μαζικά να κινηθούμε προς την Αθήνα την Παρασκευή 18 Μαρτίου, ώστε να δείξουμε στην πολιτική ηγεσία και στην κυβέρνηση ότι τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα είναι υπαρκτά, είναι μεγάλα, είναι προβλήματα επιβίωσης. Και αν συνεχίσει αυτό το κόστος παραγωγής να υπάρχει τόσο μεγάλο με την αύξηση τιμή του πετρελαίου που υπάρχει και την ενέργεια, δεν θα μπορέσουμε τη νέα καλλιεργητική περίοδο να καλλιεργήσουμε. Έχει γίνει προετοιμασία από συνάδελφους αγρότες από όλους τους νομούς της Θεσσαλίας, έχουν απλωθεί λεωφορεία, θα κινηθούμε λεωφορεία με αυτοκίνητα και όλοι μαζί θα δώσουμε ραντεβού την Παρασκευή στην Αθήνα για να διατρονώσουμε τα προβλήματα επιβίωσης που έχουμε.